Κάποτε σε όλες τις χώρες της Δύσης, ο εργαζόμενος έπαιρνε τον μισθό του, ήξερε ότι στα 65 του θα πάρει μια σύνταξη η οποία τη συνδεόταν με τον μισθό του. Οι εργαζόμενοι συνεισέφεραν σε αυτά τα ταμεία έτσι ώστε να εισπράττουν συντάξεις οι συνταξιούχοι. Όμως, από τη δεκαετία του 70 και μετά, αρχίζει στις ΗΠΑ, αργότερα στην Αυστραλία, στην Βρετανία και τώρα πια σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, και είναι κάτι το οποίο η Τρόικα με μεγάλο ενθουσιασμό προσπαθεί να επιβάλλει και στην Ελλάδα. Ο εργαζόμενος πρέπει να αναλάβει χρηματοπιστωτικό ρίσκο. Πρέπει οι συνεισφορές του στο Ταμείο του Ασφαλιστικού να παίζονται στο χρηματιστήριο. Πρέπει το σπίτι του να γίνει, αν θέλετε, ένα asset, ένα περιουσιακό στοιχείο πάνω στο οποίο αναγκάζεται να σπεκουλάρει. Να χρησιμοποιεί αυτό το σπίτι για να παίρνει δάνεια, για να καταναλώνει, επειδή οι αυξήσεις του μισθού του δεν του αρκούν. Και το χρηματοπιστωτικό σύστημα τον διευκολύνει, ή τουλάχιστον το διευκόλυνε μέχρι που έσκασαν οι φούσκες το 2008-2009-2010. Αυτή η μετατροπή του χρέους από το εργαλείο που ο επιχειρηματίας μαζί με το τραπεζίτη χρησιμοποιούν για την καπιταλιστική παραγωγή σε μια νέα μορφή εκμετάλλευσης του ανίσχυρου, ο οποίος αναγκάζεται να αναλαμβάνει χρέος και επιχειρηματικό ρίσκο χωρίς να είναι επιχειρηματίας, οδηγεί στις φούσκες, το σκάσιμο των οποίων σε τελική ανάλυση οδηγεί στη συγγραφή θεατρικών έργων σαν αυτόν του Γιώργου.